Δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση όσον αφορά την επισκευή της γέφυρας του Τσέλιου εξαιτίας άλλων έργων του Δήμου Σερών. Αυτό δήλωσε σήμερα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Νυχτοπάτης, δίνοντας ταυτόχρονα απάντηση στα ατυχή, όπως τα χαρακτηρίζει, σχόλια των τελευταίων ημερών. Θέλω όμως να τονίσω και κάτι άλλο, γιατί διαβάζω και ακούω ατυχή σχόλια. Κανένα όντως καθυστέρησε η γέφυρα να ξεκινήσει μέχρι να πάρουμε την απαλλαγή αυτή που χρειαζόταν. Κανένα όμως, μα κανένα έργο του Δήμου δεν καθυστέρησε την ενέργεια αυτή. Όσες δράσεις του Δήμου γίνονται, σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν και αλίμονο πώς θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή, το αν κάνουμε πεζοδρόμια ή αν φυτεύουμε λουλούδια, δεν έχει καμία σχέση με το αν καθυστέρησε η έναρξη των εργασιών στη γέφυρα. Το έργο αυτό ήταν πρώτη προτεραιότητα, παραμένει. Είναι μεγάλη η ταλαιπωρία των δημοτών και πλέον φτάνουμε στο τέλος. Σύμφωνα με τον κύριο Νυχτοπάτη, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εξαίρεση για το έργο της προστασίας της γέφυρας του Τσέλιου και ξεκίνησαν χθες οι διαδικασίες για την υπογραφή σύμβασης υλοποίησης του έργου με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από τον ΣΕΡΕΟ, Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κύριο Κώστα Καραμανλή, η οποία θα υπογραφεί με τη δημοσίευση της απόφασης. Δεν έχουν ξεκινήσει τα έργα συντήρησης γέφυρας ακόμη, απλώς εχθές πήραμε την απαλλαγή που χρειαζόταν από το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μάλλον όχι έτσι ώστε να μπορέσει να προχωρήσουμε στη σύμβαση. Για την ακρίβεια, έγινε το ουσιαστικό κομμάτι. Είναι οριστικό ότι, ότι μπορούμε να πάρουμε την απαλλαγή αυτή. Περιμένουμε ένα διαδικαστικό θέμα να δημοσιευθεί η απόφαση αυτή για να μπορέσουμε να κάνουμε τη σύμβαση με τους εργολάβους για να ξεκινήσει η γέφυρα. Αυτό πλέον θα γίνει πολύ γρήγορα. Το ουσιαστικό κομμάτι έχει γίνει. Επίσης, στην επόμενη Οικονομική Επιτροπή έρχεται τη Δευτέρα το θέμα της έγκρισης των τευχών δημοπράτησης των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή νέας γέφυρας 4 λωρίδων στο ίδιο σημείο και έτσι η ταλαιπωρία των δημοτών φτάνει στο τέλος της, σύμφωνα με τον κύριο Νυχτοπάτη. Θυμίζω επίσης ότι την επόμενη Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα εγκρίνονται τα τεύχη δημοπράτησης των απαιτούμενων μελετών για τη νέα γέφυρα, άρα λοιπόν παίρνει και η νέα γέφυρα που θα γίνει στο ίδιο σημείο το δρόμο της. Με την έναρξη των εργασιών προστασίας της γέφυρας θα απαιτηθεί ένα διάστημα ενός μήνα ώστε να δοθεί η γέφυρα σε κυκλοφορία για οχήματα μέχρι 2 τόνους. Αμέσως μετά η εκτίμηση είναι ότι σε ένα μήνα από την ώρα που θα αρχίσουν οι εργασίες στη γέφυρα, στην προστασία της γέφυρας στα βάθρα, θα δώσουμε τη γέφυρα σε κυκλοφορία και θα συνεχιστούν οι εργασίες στα πρανή. Θυμίζω ότι σε ένα μήκος περίπου 180 μέτρων ανάντι και κατάντι της γέφυρας, σύνολο, θα γίνουν παρεμβάσεις στα πρανή ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ποσότητα του νερού που περνάει από εκεί για να μειώσουμε το πρόβλημα μέχρι να γίνει το αντιπλημμυρικό έργο. Πότε περίπου θα ξεκινήσει αυτό το έργο, είπατε σύντομα σε ένα μήνα, σύντομα σε μια εβδομάδα? Με τις επαφές που έχουμε σήμερα, αν πάρουμε την δημοσίευση αυτή που απαιτείται, ελπίζω να την πάρουμε στο επόμενο δεκαπενθήμερο, να μην κολλήσουμε πουθενά. Την ίδια μέρα υπογράφουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο και ξεκινάνε οι διαδικασίες. Αναφορικά τώρα με την καθυστέρηση που υπήρξε, ο κ. Νυχτοπάτης εξήγησε αναλυτικά τους λόγους και τόνισε ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη θέση από τους γειτονικούς νομούς που κάνουν χρόνια για την κατασκευή παρόμοιων έργων. Ήταν θέμα των διαδικασιών που χρειαζόταν. Πρώτον, έπρεπε να έχουμε τη μελέτη της πλήρους αποκατάστασης της γέφυρας ή της επέμβασης που κάνουμε τώρα για να καταλήξουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Καταλήγουμε λοιπόν να κάνουμε μια μικρή παρέμβαση στη γέφυρα ώστε να προχωρήσουμε στη νέα και φυσικά έπρεπε να πάρουμε και την απαιτούμενη απαλλαγή. Όλα αυτά, καλώς ή κακώς, απαιτούν χρόνο. Σας θυμίζω ότι σε όμορους νομούς όπως την Καβάλα έχουμε γέφυρες κεντρικές που έχουν πέσει εδώ και 4 χρόνια ή και 2 χρόνια και δεν έχει καν ξεκινήσει η διαδικασία. Σίγουρα και εμείς θέλαμε να γίνουν πιο γρήγορα, αυτό πιστεύαμε. Τώρα όμως φτάνουμε στο τέλος. Για την ακρίβεια, στο τέλος της αναμονής και στην αρχή της έναρξης της διαδικασίας.